Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Η Εκκλησία στο Χρόνο» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρας Κωνσταντίνος Μίχογλου. Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για τον τρόπο οργάνωσης της πρώτης εκκλησίας, την διαμόρφωση των τριών βαθμών ιεροσύνης, διακόνου, πρεσβυτέρου και επισκόπου, την εξέλιξη της λατρείας και των μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας και του βαπτίσματος. Σήμερα θα συνεχίσουμε με την εξέλιξη των εορτών. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι γνωστή η ημέρα του Σαββάτου ως εορταστική και άλλες επίσης εορτές. Οι Ιουδαιοχριστιανοί εξακολουθούσαν να εορτάζουν τις ημέρες αυτές, όμως αναπτύχθηκαν και χριστιανικές εορτές. Οι Χριστιανοί είχαν ημέρα εορτής την Κυριακή, την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, όχι το Σάββατο, την 7η. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε για την Ανάσταση του Κυρίου και η αναμονή της επιστροφής του. Είναι η ημέρα του Κυρίου, Κυριακή, είναι η ημέρα χαράς, γι' αυτό και προσεύχονταν όρθιοι την ημέρα αυτή. Είναι γνωστή και στην Αποστολική εποχή με το όνομα αυτό. Μια από τις μεγαλύτερες εορτές των Ιουδαίων ήταν το Πάσχα. Ο Παύλος, γράφοντας γι' αυτό, δίνει χριστιανικό περιεχόμενο «και γάρ το Πάσχα ημών, υπερ ημών ετήθη Χριστός» και κάνει σύσταση να εορτάζεται με πνευματικό τρόπο. Εορταζόταν η Σταύρωση και η Ανάσταση του Κυρίου. Επίσης, η Ιουδαϊκή Πεντηκοστή, η εορτή της Συγκομιδής, εορτάστηκε για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με την διήγηση των πράξεων. Έτσι πήραν και οι δύο εορτές, το Πάσχα και η Πεντηκοστή, χριστιανικό περιεχόμενο. Ο ημερολογιακός υπολογισμός για τις εορτές αυτές στηριζόταν στο σεληνιακό ημερολόγιο όπως και στους Εβραίους. Σύμφωνα με την Ιουδαϊκή συνήθεια, ορίστηκαν δύο ημέρες νηστείας. Οι Ιουδαίοι νήστευαν τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Οι Χριστιανοί όρισαν την Τετάρτη και την Παρασκευή, τη δεύτερη γιατί ήταν η μέρα της Σταυρώσεως του Κυρίου. Στις ημέρες αυτές δεν έτρωγαν τίποτε μέχρι νωρίς το απόγευμα. Την 9η ώρα, στις 3 μετά το μεσημέρι, έτρωγαν ψωμί και νερό. Μερικοί εξακολουθούσαν την νηστεία μέχρι το βράδυ και άλλοι μέχρι το πρωί του Σαββάτου και αυτό ονομαζόταν υπέρθεση. Οι νηστείες στην αρχή ήταν προαιρετικές όπως και στους Ιουδαίους, αργότερα όμως έγιναν υποχρεωτικές. Οι Χριστιανοί πίστευαν ότι είναι ο νέος Ισραήλ, ο Ισραήλ του Θεού, της χάριτος και του πνεύματος, ότι αποτελούσαν έθνος νέο, τρίτο γένος, ότι δεν ήταν πολίτες της Ρώμης αλλά του ουρανού, αν και προσεύχονταν για την ευστάθεια του κράτους και των κυβερνητών του. Έλεγαν ότι είναι πάρκοι και παρεπίδημοι σε αυτόν τον κόσμο για τον οποίο πίστευαν ότι σύντομα θα περάσει όταν έλθει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία. Η πίστη αυτή ότι ο Χριστός θα έλθει πάλι γρήγορα καθόρισε κατά μεγάλο μέρος την διαμόρφωση του τρόπου της ζωής τους. Σε μερικούς αρχαίους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, με την επίδραση της Αποκαλύψεως, επικράτησε η άποψη ότι Χριστός θα έλθει και θα βασιλεύσει 1000 χρόνια εδώ στη γη και κατόπιν θα γίνει η καθολική κρίση. Οι αντιλήψεις όμως αυτές δεν επικράτησαν στην Εκκλησία. Το πολίτευμα των χριστιανών ήταν στον ουρανό. Εδώ ήταν μέλη της Εκκλησίας που έλεγαν ότι κτίστηκε επί των υδάτων γιατί γινόταν κανείς μέλος της με το βάπτισμα. Ως μέλη της Εκκλησίας είχαν τη γνώση του Θεού, τη βεβαιότητα για τη συγχώρηση των αμαρτιών τους, το πνεύμα και τη δύναμη να αποβλέπουν με καλές ελπίδες το μέλλον για το οποίο ζούσαν. Η Εκκλησία σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο ήταν ουράνιο αγαθό, σώμα του Χριστού, η κατοικία, ο ναός του Θεού και του Πνεύματος, η ουράνια πολιτεία. Έτσι από τη γη προεκτείνονταν στον ουρανό. Οι Χριστιανοί προσεύχονταν τακτικά, κάθε μέρα ιδιωτικώς στα σπίτια τους, προσεύχονταν το πρωί και το βράδυ.
Βασικό κίνητρο στις πράξεις τους θεωρούσαν την αγάπη, αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον άνθρωπο. Ο Χριστός τόνισε ότι η έμφαση για τις πράξεις βρίσκεται στα εσωτερικά ελαττήρια. Επίσης έβαλε και τους ανθρώπους υψηλούς στόχους και υψηλό επίπεδο ηθικής τελειότητας, γιατί ζήτησε να μοιάζουμε το Θεό. Αυτά συνετέλεσαν στο να εμβαθύνουν και να ζωογονήσουν τις συνειδήσεις των πιστών και να μεταμεληθεί η ζωή των χριστιανών, να επικρατήσει μεταξύ τους αυστηρότητα στα ήθη και όσοι έπεφταν σε θανάσιμα αμαρτήματα και δεν μετανοούσαν, αποβάλλονταν από την Εκκλησία. Καρπός του κηρύγματος της αγάπης που δέχτηκαν οι χριστιανοί ήταν η ενότητα και η ομόνοια που επικράτησε μεταξύ τους, επίσης και η φροντίδα που έδειχναν για τους φτωχούς. Φροντίδα τους ήταν να αποκτήσουν θησαυρούς στον ουρανό και δεν έδιναν σημασία στα αγαθά του κόσμου αυτού. Με αυτά προσπαθούσαν να καλυτερέψουν τη ζωή όσων είχαν ανάγκη. Η ελεημοσύνη τοποθετείται δίπλα στην προσευχή. Η πρόνοια για τους φτωχούς ήταν οργανωμένη από τους διακόνους και τις διακόνησες και ακόμη βοηθούσαν και άλλες εκκλησίες μακριά που υπέφεραν. Φρόντισαν για τις χείρες, τα ορφανά, τους φτωχούς, τους αρρώστους, τους δούλους, τους εχμαλώτους και φιλοξενούσαν τους ταξιδιώτες. Οι εκκλησίες εξεθνικών είναι γνωστό ότι ενίσχυαν οικονομικώς την εκκλησία των Ιεροσολύμων με τη λογία που μάζευε ο Απόστολος Παύλος. Η εκκλησία αυτή ήταν φτωχή και η κατάστασή της δεν μπορούσε να καλυτερέψει. Στην εκκλησία αυτή νωρίς επικράτησε η κοινοκτημοσύνη που ήταν εθελοντική. Αυτό το σύστημα δεν πέτυχε γιατί ξόδευαν τα χρήματα για την κοινή διατροφή όλων και δεν τα εκμεταλλεύονταν ως κεφάλαια για την απόκτηση άλλων αγαθών. Και σε άλλες εκκλησίες εφάρμοσαν την γενοκτημοσύνη, γιατί ο Απόστολος Παύλος τόνισε ότι όσοι έχουν περίσσευμα πρέπει να ενισχύουν το υστέρημα των άλλων όπως γέννηται η σώτης. Το παράδειγμα το έπαιρναν από τον Ιησού που δεν είχε περιουσία και τους Αποστόλους που τα άφησαν όλα και ακολούθησαν τον Χριστό. Στην αυτοκρατορική Ρώμη ήταν συνηθισμένη η διανομή συνταριού στους φτωχούς πολίτες, αυτή όμως δεν προερχόταν από λόγους φιλανθρωπικούς, αλλά πολιτικούς και οικονομικούς. Ο χριστιανισμός ήταν ελκυστικός για τους φτωχούς γιατί έβρισκαν στην Εκκλησία αγάπη και περίθαλψη. Για τους πλουσίους εκφραζόταν από τους χριστιανούς ανοιχτά η δυσαρέσκεια επειδή εκμεταλλεύονταν τους φτωχούς και διαφορούσαν για τη δυστυχία τους. Γι' αυτό και η επιστολή του Ιακώβου χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για τους ανθρώπους αυτούς. Η κοινοκτημοσύνη όμως έμεινε βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των μεταγενέστερων χριστιανών και οι πατέρες της Εκκλησίας έφεραν το σύστημα αυτό ως παράδειγμα αληθινής χριστιανικής συμπεριφοράς και ως κατάλληλο τρόπο για να λυθούν τα προβλήματα της φτώχειας και της οικονομικής ανισότητας των ανθρώπων με χριστιανική αντίληψη και με χριστιανική ζωή. Οι πρώτοι χριστιανοί κήρυξαν την αδελφότητα και την ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και στα φύλλα και ουσιαστικά καταργήθηκαν οι εθνικές διαφορές αφού όλοι ήταν αδελφοί εν Χριστώ και τέκνα του Θεού. Καταργήθηκε και η διαφορά ανάμεσα στους ελεύθερους και τους δούλους που υπήρχε στον αρχαίο κόσμο. Οι συγγραφείς της κλασικής εποχής και οι φιλόσοφοι θεωρούσαν τη δουλεία ως κάτι φυσικό και δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι οι δούλοι είναι ίσοι με τους ελεύθερους πολίτες. Πρώτοι οι στοικοί μίλησαν εναντίον του θεσμού της δουλείας. Όμως η Εκκλησία δεν προχώρησε σε ριζική λύση του προβλήματος της δουλείας και δεν ζήτησε την απελευθέρωση των δούλων γιατί αυτό θα αναστάτωνε την οικονομική και κοινωνική ζωή της εποχής. Πίστευε ότι δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στον ελεύθερο και στον δούλο και ότι μπορεί κανείς να είναι χριστιανός σε οποιαδήποτε κατάσταση και να ανήκει. Η Εκκλησία δέχτηκε τις γυναίκες ως ισότιμες με τους άνδρες και ανέθεσε σε αυτές φιλανθρωπικά έργα και ακόμη τις έβαλε ανάμεσα στους κληρικούς με το βαθμό της διακόνησας. Τόσο η Παλαιά Διαθήκη όσο και το Ευαγγέλιο μίλησαν για την ισότητα ανδρών και γυναικών με τέτοια λόγια που κανένας μέχρι τότε δεν είχε χρησιμοποιήσει στον αρχαίο κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος είπε ότι οι άνδρες πρέπει να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως αγαπούν τα δικά τους σώματα και ανεβάζοντας την αγάπη αυτή σε ανώτερα στρώματα είπε να τις αγαπούν όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Το γάμο που τον θεωρούσαν απλό συμβόλαιο τον έκανε άγιο και την υπόσχεση απαράβατη. Περιόρισε τα διαζύγια και δεν επιδοκίμασε το δεύτερο γάμο. Έτσι ανύψωσε το θεσμό. Αξίωνε αγνότητα πριν από το γάμο. Τόνιζε τη μονογαμία και την πίστη των συζύγων. Δεν επέτρεπε τη θανάτωση και την έκθεση των βρεφών που τα θεωρούσε δολοφονίες. Η παρθενία για ανώτερους σκοπούς θεωρήθηκε ως αξιέπαινη άσκηση και προβάλλεται ως απόδειξη της ηθικότητας της Εκκλησίας. Ήταν φανερό ότι ο χριστιανισμός έφερε κάτι νέο και ασυνήθιστο στον κόσμο. Ήταν η πιο ελκυστική από όλες τις τότε θρησκείες. Άνοιξε την πόρτα του προς όλους τους ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες, επίσημους και αφανείς, ελεύθερους, δούλους, μορφωμένους και αμόρφωτους, στρατιώτες και σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν ήταν.
διακήρυξε ότι οι διαφορές των ανθρώπων ήταν ασήμαντες, αφού ο Χριστός τους ελευθέρωσε από την αμαρτία και τους οδήγησε σε νέο τρόπο ζωής. Στον ατυχή, τον ανάπηρο, το δυστυχισμένο, το φτωχό, τον απελπισμένο, τον ταπεινωμένο, πρόσφερε την αρετή, την αξιοπρέπεια και την αγάπη. Όλοι ανεξάρτητα από την καταγωγή και την κατάστασή τους ήταν ένα σώμα με κεφαλή τον Χριστό και αυτό ήταν πιο φανερό στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Παρουσίασε τον Χριστό και τη ζωή του ως πηγή εμπνεύσεως. Μεγάλη παρηγοριά ήταν ότι η θρησκεία αυτή είχε αρχηγό της ένα ταπεινωμένο και σταυρωμένο λυτρωτή. Η ζωή έγινε αισιόδοξη και χαροπή αφού είχε την εσχατολογική ελπίδα για τη μελλοντική ευτυχία και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί δεν πρέπει να απελπίζονται αφού για αυτούς δινόταν η συγχώρεση και η σωτηρία. Στα μεγάλα προβλήματα του κακού, του πόνου και του θανάτου έδινε λύσεις που στηρίζονταν στη Θεία Αυθεντία και στην Αποκάλυψη. Στους ταπεινούς και στους απομονωμένους έφερε την αδελφότητα μέσα στην Εκκλησία και στους ανθρώπους του μόχθου το θείο δράμα που είχε άμεσες συνέπειες στη ζωή τους. Σε κόσμο κουρασμένο, απογοητευμένο, έφερε τη νέα ηθική, την αδελφοσύνη, την καλοσύνη, την ελπίδα και την απολύτρωση. Είναι φανερό ότι ο χριστιανισμός προσέλκυσε στην αρχή τους φτωχούς και τους απόκληρους και τέτοιοι υπήρχαν πάρα πολύ τον καιρό που εμφανίστηκε, γιατί έτσι ήταν οι οικονομικές συνθήκες. Όλα τα χαρακτηριστικά, με όλες τις ελπίδες για τις οποίες μιλήσαμε, ταιριάζουν στους φτωχούς. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, γίνονταν δεκτοί στη νέα θρησκεία μορφωμένοι και πλούσιοι άνθρωποι. Το γεγονός αυτό είχε βέβαια σημαντικές επιδράσεις στην χριστιανική κοινότητα. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με τους πατέρες που έγραψαν μετά τους Αποστόλους και θα περιγράψουμε το πώς έβλεπαν οι εθνικοί τους χριστιανούς μέσα στην κοινωνία τους που οδήγησε στους διωγμούς.
Αποστολικοί πατέρες λέγονται οι μαθητές των Αποστόλων που συνέχισαν τη συγγραφική παράδοση με τον τρόπο των Αποστόλων για να εξυπηρετήσουν θρησκευτικούς και διδακτικούς σκοπούς, χρησιμοποιώντας ίδιους φιλολογικούς τύπους όπως επιστολές και μικρές πραγματείες. Βέβαια δεν έχουν την πρωτοτυπία, τη δύναμη και την πληρότητα του Αποστόλου Παύλου. Διαθέτουν όμως πολλά πνευματικά προσόντα όπως ήρεμη ηθικότητα, τεχνική αλληγορία, πνευματικότητα, παρουσιάζουν αποκαλύψεις και προσπαθούν να συγκεντρώσουν την αποστολική παράδοση. Τα έργα αυτά είναι πολύτιμα για τις πληροφορίες που μας δίνουν, γιατί προέρχονται από διάφορες περιοχές. Το 1883 ο Μητροπολίτης Νικομιδίας Φιλόθεος Βριένιος ανακάλυψε και δημοσίευσε για πρώτη φορά έργο ανωνύμου συγγραφέα με τον τίτλο «Διδαχή των 12 Αποστόλων», το οποίο περιέχει ηθική κατήχηση, δηλαδή τη διδασκαλία περί των δύο οδών, κάνει λόγο για το βάπτισμα, τις νηστείες, την προσευχή, τη Θεία Ευχαριστία και δίνει οδηγίες για τους Ευαγγελιστές, τους Προφήτες, για την εορτή της Κυριακής, την εκλογή επισκόπων και διακόνων. Γράφτηκε στις αρχές του Δευτέρου αιώνα στη Συρία ή στην Παλαιστίνη και θεωρείται ως σπουδαία πηγή για τη λατρεία και το πολίτευμα της εποχής εκείνης. Η λεγόμενη επιστολή του Βαρνάβα είναι ηθική διδασκαλία με επιστολική μορφή που αποδόθηκε στο Βαρνάβα, το συνεργάτη των Αποστόλων. Διακρίνεται για τον αλληγορικό τρόπο ερμηνείας που δίνει στις Ιουδαϊκές νομικές εντολές για τις νηστείες, τις θυσίες, τις τροφές, το Σάββατο, το ναό. Ο συγγραφέας ήταν χριστιανός εξεθνικών από την Αλεξάνδρεια και προσπαθεί να παρουσιάσει το χριστιανισμό ως θρησκεία διαφορετική από τον Ιουδαϊσμό και να προφυλάξει τους πιστούς από την παραπλάνηση των Ιουδαίων. Έχει κοινή με τη διδαχή τη διδασκαλία για τις δύο οδούς και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και τα δύο έργα έχουν κοινή πηγή. Το έργο γράφτηκε στο τέλος του 1ου αιώνα και στο πρώτο μισό του Δευτέρου. Από την Εκκλησία της Ρώμης προέρχεται η πρώτη επιστολή Κλίμεντος, που απευθύνεται από την Εκκλησία της Ρώμης προς την Εκκλησία της Κορίνθου για να την επαναφέρει στην εκκλησιαστική εφταξία, η οποία απειλήθηκε από την εξέγερση των νέων μελών της Εκκλησίας εναντίον των πρεσβυτέρων. Ο συγγραφέας γράφει προς το τέλος του διωγμού του Δομητιανού το 95-96 και τονίζει τους κινδύνους που προέρχονται από τις διχοστασίες και τις έρηδες που οφείλονται στον φθόνο και στον εγωισμό, τονίζοντας την αξία της ομόνοιας και της αγάπης. Χρησιμοποιεί στη διδασκαλία του το χριστιανικό ιδανικό της ζωής και μαζί με την Αγία Γραφή συνυφαίνει τη στοϊκή φιλοσοφία για τη φύση και το κράτος και στο τέλος καταλήγει σε κάποιο ύμνο στο Θεό. Η επιστολή μεταφράστηκε και στα ελληνικά, από τα ελληνικά στα λατινικά, συριακά και κοπτικά. Η δεύτερη επιστολή Κλίμεντος είναι επικοδομητική ομιλία και έγινε στη Ρώμη το 140-150 ή στην Κόρινθο και αποδόθηκε στον Κλίμεντα. Σημαντικός ανάμεσα στους Αποστολικούς Πατέρες είναι ο Ιγνάτιος Αντιοχίας, ονομαζόμενος Θεοφόρος. Διακρίνεται για την πνευματική του προσωπικότητα, το πνεύμα των Αποστόλων που είναι έκδηλος αυτών και τη ζωντανή πίστη του για τον Χριστό. Καταδικάστηκε σε θάνατο από τον Τραϊανό και τον κατασπάραξαν τα θηρία στον υπόδρομο της Ρώμης το 110. Πηγαίνοντας από την Αντιόχεια στη Ρώμη έγραψε επιστολές προς τις εκκλησίες της Μαγνησίας, Τράλεων, Φιλαδελφίας, Σμύρνης, Εφέσου, Ρώμης και προς τον επίσκοπο της Σμύρνης Πολύκαρπο. Περιέχουν ευχαριστίες προς τις μικρασιατικές εκκλησίες για την αγάπη που του έδειξαν στο ταξίδι του για τη Ρώμη, συμβουλές να αποφεύγουν τις φαλερές διδασκαλίες και να είναι ενωμένοι με τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους και διακόνους. Αξιοσημείωτο είναι που παρουσιάζει το επισκοπικό αξίωμα διαμορφωμένο και τους άλλους δύο βαθμούς χωριστά. Στην εκκλησία της Ρώμης έγραψε ζητώντας να μην φροντίσουν να τον απαλλάξουν από το μαρτύριο. Η επιστολή του Πολυκάρπου, επισκόπου Σμύρνης, προς Φιλιππισίους, περιέχει συμβουλές για τις συμπεριφορές των χριστιανών και για την ορθή πίστη. Στην επιστολή αυτή διακρίνονται δύο μέρη, από τα οποία μόνο το πρώτο είναι γνήσιο. Το μαρτύριο του Πολυκάρπου Σμύρνης, μαθητή του Αποστόλου Ιωάννη και φίλου του Ιγνατίου, είναι επιστολή στην εκκλησία Σμύρνης προς την εκκλησία Φιλομιλίου της Φρυγίας, στην οποία περιγράφεται ο μαρτυρικός θάνατος του Πολυκάρπου. Είναι ένα από τα αρχαιότερα μαρτύρια των χρόνων των διωγμών. Στους αποστολικούς συγγραφείς ανήκει και ο παπίας επίσκοπος Ιεραπόλεως της Φρυγίας, μαθητής του Αποστόλου Ιωάννη. Έγραψε γύρω στο 135 βιβλία με τον τίτλο «Λογίων Κυριακών Εξηγήσεις, προφορικές παραδόσεις των λόγων και των έργων του Χριστού». Από τα βιβλία αυτά σώθηκαν μόνο λίγες πολύτιμες περικοπές. Και τέλος το βιβλίο «Ποιμήν του Ερμά, αδελφού του Επισκόπου Ρώμης Πίου»,
γράφτηκε στη Ρώμη γύρω στο 140. Περιέχει 5 οράσεις, 12 εντολές και 10 παραβολές. Επειδή παρατηρήθηκε χαλάρωση στα ήθη των χριστιανών, ο Ερμάς του συμβουλεύει να εφαρμόζουν στη ζωή τους τις εντολές του Χριστού. Οι πιστοί συγχωρήθηκαν με το βάπτισμα, επειδή όμως είναι αδύνατοι και αμαρτάνουν πάλι, ο Θεός όρισε εξαιρετικά για τελευταία φορά καιρό για μετάνοια και από αυτόν πρέπει να επωφεληθούν όλοι, γιατί το τέλος πλησιάζει. Το έργο αυτό διαβάστηκε πολύ και έγιναν νωρίς μεταφράσεις του. Τώρα θα πούμε λίγα εισαγωγικά για τον τρόπο με τον οποίο έβλεπαν οι εθνικοί τους χριστιανούς μέσα στην κοινωνία τους. Είναι γνωστό ότι ο χριστιανισμός στους τρεις πρώτους αιώνες αντιμετώπισε διωγμούς από το Ρωμαϊκό κράτος που κορυφώθηκαν στις αρχές του 4ου αιώνα. Η κατάσταση αυτή των διωγμών ήταν σχεδόν διαρκής με διαλύματα και αργότερα λογάριασαν ότι οι διωγμοί αυτοί ήταν 10 γιατί τους παραλύλησαν με τις 10 πληγές του Φαραώ. Η παράδοση για το μαρτύριο αποτυπώθηκε βαθιά στη συνείδηση των χριστιανών και στην ιστορία, γιατί ο χριστιανισμός ήταν η θρησκεία που καταδιώχθηκε περισσότερο από κάθε άλλη. Αυτό δεν ήταν περίεργο, γιατί οι αξιώσεις που πρόβαλε το Ευαγγέλιο ήταν ριζοσπαστικές. Όσοι το ακολουθούσαν πίστευαν σε πίστη αδιάλακτη και στέκονταν αντίθετοι στο γύρο κόσμο, ο οποίος με τη σειρά του αντιτάχθηκε σε αυτή και την καταδίωξε. Ο Πόντιος Πιλάτος, Ρωμαίος έπαρχος, καταδίκασε τον Ιησού στο σταυρικό θάνατο για να ησυχάσει τους Ιουδαίους και όχι γιατί τον θεώρησε εχθρό του Ρωμαϊκού κράτους. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει ότι μπορούν να αποδίδουν νόμιμη υπηρεσία στον Κέσσαρα και να είναι συγχρόνως πιστοί στο Θεό. Η πρώτη εκκλησία αρνήθηκε να ταυτιστεί με τους ζηλωτές και οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων έφυγαν από την πόλη όταν άρχισε ο πόλεμος το 66 και στον πόλεμο εναντίον του Αδριανού θεωρήθηκαν προδότες. Επειδή είχαν σκοπό να μεταστρέψουν τους εθνικούς, δεν ήθελαν να έχουν διαμάχες με την εξουσία και ο Παύλος θεώρησε την πολιτική εξουσία απαραίτητη για την ενίσχυση της δικαιοσύνης και για τον περιορισμό της εγκληματικότητας. Οι χριστιανοί πλήρωναν στο κράτος φόρους, όπως έκανε και ο Κύριος. Οι Ιουδαίοι πρώτοι καταδίωξαν τους χριστιανούς. Οι ιδωλολάτρες δεν καταδίωκαν τους Ιουδαίους για τη θρησκεία τους, γιατί αυτή ήταν αρχαία και αναγνωρισμένη από το κράτος και μάλιστα είχε και προνόμια. Οι εθνικοί δεν καταδίωξαν στην αρχή τους χριστιανούς, γιατί δεν τους ξεχώριζαν από τους Ιουδαίους. Ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός στην Κεσάρια και τον έστειλαν στη Ρώμη να δικαστεί όχι γιατί ήταν χριστιανός, αλλά με την κατηγορία ότι διασάλεψε την τάξη. Ο Σουετώνιος αναφέρει χριστιανούς στη Ρώμη το 49 και λέει ότι έγιναν ταραχές με τους Εβραίους εξαιτίας κάποιου διδασκάλου που τον αποκαλούσαν Χριστό χωρίς να γράφει για διωγμό. Σύντομα όμως έγινε διάκριση ανάμεσα στους Ιουδαίους και τους χριστιανούς γιατί παρατήρησαν ότι είχαν διαφορετικές συνήθειες, ότι φιλονικούσαν μεταξύ τους και οι ίδιοι οι Ιουδαίοι έλεγαν ότι δεν είχαν σχέση με τον χριστιανισμό. Παρατήρησαν ακόμη ότι ο χριστιανισμός είχε διεθνιστικό χαρακτήρα, είχε εκτεταμένη ιεραποστολή και ότι πολλοί εθνικοί γίνονταν χριστιανοί. Οι διαφορές προκάλεσαν την εχθρότητα του ιδωλολατρικού λαού. Η κριτική σε βάρος των χριστιανών γινόταν από διάφορες αφορμές. Οι χριστιανοί τηρούσαν αδιάλακτη στάση απέναντι στην ιδωλολατρία και επειδή κατοικούσαν κοντά με τους ιδωλολάτρες, η στάση τους αυτή γινόταν αντιληπτή. Δεν μετείχαν στη δημόσια λατρεία και γι' αυτό τους θεωρούσαν άθεους. Επίσης απήχαν από τις κοινωνικές εκδηλώσεις και από την κοινωνική ζωή που ήταν συνυφασμένη με την ιδωλολατρία, γι' αυτό και τους χαρακτήριζαν ως μισάνθρωπους. Για να αποφύγουν την δημοσιότητα και τις κυβερνητικές αρχές, τελούσαν τη λατρεία τους μυστικά και αυτό έδινε αφορμή σε ποικίλες συκοφαντίες. Επειδή μιλούσαν για την αγάπη, ονομάζονταν μεταξύ τους αδελφοί και έδιναν τον αδελφικό ασπασμό. Κυκλοφορούσαν οι συκοφαντίες ότι στις συγκεντρώσεις τους γινόταν ειδιπόδιες μίξεις, δηλαδή αιμομιξίες, και έκδοση σε αισθησιακές ειδονές. Η μυστικότητα σχετικά με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ότι σε αυτό απαγορεύονταν να παρευρίσκονται μη χριστιανοί προκάλεσε τη συγκοφαντία ότι τελούσαν θιέστια δείπνα, δηλαδή έτρωγαν σάρκες παιδιών, ακόμη τη θεωρούσαν και ως μαγική τελετή που μπορούσε να έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ακόμη τους κατηγορούσαν ότι πίστευαν σε δυσιδαιμονίες, στη μαγεία, λατρεία του ήλιου και ονοκέφαλου Θεού, όπως δείχνει και μια εικόνα στη Ρώμη, όπου παριστάνεται ένας δούλος να λατρεύει ονοκέφαλο άτομο σταυρωμένο.
Πολλοί συνετοί άνθρωποι δεν δέχονταν αυτές τις λαϊκές κατηγορίες, οι οποίες κυκλοφορούσαν και εναντίον των Ιουδαίων, και αυτοί όμως ανησυχούσαν γιατί ο χριστιανισμός διαδιδόταν, και όταν κατά τα τέλη του 2ου αιώνα άρχισαν να συμβαίνουν ατυχήματα στην αυτοκρατορία, πίστευαν ότι αυτά προέρχονταν από την περιφρόνηση των χριστιανών προς τους θεούς, η οποία απειλούσε τα ίδια τα θεμέλια της κοινωνίας. Επίσης φοβόταν τη διάλυση της κοινωνίας, γιατί οι χριστιανοί αποκήρυσαν πολλούς από τους θεσμούς της ως ανόητους και κακούς, ενώ αυτοί πίστευαν ότι οι θεσμοί αυτοί είναι που συγκρατούν την κοινωνία. Επίσης πολλοί άνθρωποι που ζούσαν από επαγγέλματα που είχαν σχέση με την ιδωλολατρική θρησκεία, έβλεπαν ότι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εργασία, και αυτό αποτελούσε μια ακόμη αφορμή για το μίσος εναντίον των χριστιανών. Θα σταματήσουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα μιλήσουμε για τον τρόπο αντιμετώπισης των χριστιανών από το επίσημο Ρωμαϊκό κράτος και τη μεγάλη συμφορά των διωγμών που ωστόσο προσέφερε στην Εκκλησία το τεράστιο πλήθος των Αγίων Μαρτύρων της. Χαίρετε.